προσγειωθήκαμε, πήγαμε, κάναμε το ρεπορτάζ μας και γυρίσαμε την ίδια μέρα. Από τα πιο υποτιμημένα νησιά. Και πανέμορφο νησί. Πανέμορφο. Μπάμπης Παπαπαναγιώτου. Καλώς ήρθες, συνάδελφε. Χάρης Ιωάννη. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Μπάμπη, να ξεκινήσουμε από σένα. Ακούμε διάφορα. Το τελευταίο από διάφορους και βεβαίως από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Ακούμε το θέμα της αυτοδυναμίας, ακούμε το ζήτημα της συνεργασίας από την άλλη πλευρά με κυβέρνηση ανοχής. Τώρα μπαίνει στην εξίσωση κυβέρνηση ανοχής. Θα μας εξηγήσεις ως παλαιότερος, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, να μας το ξαναπείς άλλη μια φορά, τι σημαίνει κυβέρνηση ανοχής. Ακούμε για σχέδια Δήμητρας, Οδυσσέα και Περσεφόνης, δεν ξέρω τι άλλο έχουν βγάλει στο δημόσιο διάλογο ο ρυθμιστής της παρέας από τα αριστερά, ο κύριος Βαρουφάκης. Θέλουμε να ακούσουμε τη δική σου εκτίμηση. Καταρχήν να πω ότι αν δεν έκανα επαγγελματικά τη δουλειά που κάνω, θα διασκέδαζα αφόρητα με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είναι υπέροχα. Μας αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά. Δηλαδή, αν κανείς το δει αποστασιοποιημένα, έχει πολύ μεγάλη πλάκα όλο αυτό. Λοιπόν, επί της ουσίας, εδώ βλέπουμε, χθες έγινε ένα κρίσιμο βήμα από τον κύριο Τσίπρα. Διολυθαίνει συνεχώς από την κυβέρνηση των νικητών. Πήγε στην κυβέρνηση των ιτημένων και χτες πήγε στην κυβέρνηση ανοχής. Είναι τέσσερα σκαλοπάτια κάτω. Τι σημαίνει? Κυβέρνηση ανοχής τι σημαίνει? Σημαίνει δεν ότι... την έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Πότε? Αν δεν κάνω λάθος, από το 2004 και μετά. Και ελπίζω και προσεύχομαι να μην τη δούμε, γιατί θα σας πω τι σημαίνει, ναι, αυτό, έτσι. Σημαίνει ότι τουλάχιστον 120 βουλευτές θα είναι πλειοψηφία σε ένα σώμα από το οποίο θα απουσιάζει ικανός αριθμός βουλευτών άλλων κομμάτων, ούτως ώστε το 120 να είναι απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή, πρέπει να απέχουνε κόμματα τα οποία να έχουν 60 έδρες. Μαθηματικά δεν γίνεται όμως αυτό. Το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε. Το περιγράφω για να καταλάβουμε ότι είναι ανέφικτο. Ναι. Κάνω ένα βήμα παρακάτω. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει πει. Ξεκάθαρα. Ο Νίκο είναι το ελάχιστο, έτσι. Ναι, το ελάχιστο. Το ελάχιστο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει πει. Εγώ δεν δίνω καμία ψήφο ούτε ανοχής, ούτε υπέρ, ούτε κατά σε όποια κυβέρνηση και να προκύψει. Το κρατάμε αυτό. Με τον κύριο Βαρουφάκη έχουμε πάσο τα θέματα. Επίτρεψε μου, επειδή οποιαδήποτε άποψη και αν έχει κανείς για το ΚΚΕ, το ΚΚΕ είναι ένα από τα κόμματα τα οποία έχουν πολιτική μπέσα. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει μισό βήμα πίσω ο κύριος Κουτσούμπας από αυτό που έχει πει. Ούτε συνεργασία, ούτε ψήφος ανοχής. Και αν του βάλει διλήμματα ο κύριος Τσίπρας. Και τι έγινε? Πρώτη φορά του βάλουν διλήμματα. Και ποιος είπε στον κύριο Τσίπρα ή στον οποιοδήποτε άλλον ότι μπορεί να βάζει διλήμματα τέτοια που να εξαναγκάζουν σε πολιτικές συμπεριφορές? Άρα, για να ολοκληρώσω, πέρα από ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Εάν πηγαίναμε, με ένα μαγικό τρόπο εγώ σου λέω, γιατί είχαμε και δημοσκοπήσεις, έχουμε και τα δεδομένα τα καινούργια, εάν πηγαίναμε σε μια κυβέρνηση ανοχής, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα μπορούσε να πάρει αποφάσεις σχεδόν για τίποτα. Υπήρχε περίπτωση, ας πούμε, να πάρθει απόφαση για την κρατικοποίηση της ΔΕΗ? Υπήρχε περίπτωση να πάρθει απόφαση για εξοπλιστικά προγράμματα? Όχι. Υπάρχει περίπτωση να πάρθει απόφαση για το φράχτη? Όχι. Υπάρχει περίπτωση να πάρθει απόφαση για το νόμο Κατρούγκαλου ή για τη φορολογία της μεσαίας τάξης? Όχι. Δηλαδή τι σημαίνει? Είναι ο ορισμός της αστάθειας μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Πρακτικά αυτό σημαίνει. Να το δούμε λίγο πιο ρεαλιστικά το θέμα της κυβέρνησης ανοχής. Γιατί είναι ένα κομμάτι το θεωρητικό και ένα κομμάτι... Δεν ήταν μη ρεαλιστικά αυτά που είπες. Όχι, όχι. Να βάλω όμως μια άλλη διάσταση. Ένα κομμάτι είναι το κομμάτι της αριθμητικής, το αν βγαίνουν τα νούμερα, και ένα κομμάτι είναι το θεωρητικά τι γίνεται. Και βέβαια η εκλογική τακτική. Πάμε να δούμε τώρα τι εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, κατά τη γνώμη μου δεν το εννοεί, λέει όμως ότι θα μπορούσε να προκύψει μια κυβέρνηση ανοχής με άξονα, δηλαδή μια κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, συνεργάτη το ΠΑΣΟΚ και ανοχή να δείχνουν τα δύο μικρότερα κόμματα της αριστεράς, δηλαδή το ΜΕΡΑ25 και το ΚΚΕ. Πέρα από το ότι ΜΕΡΑ25 και ΚΚΕ ακόμη και σήμερα ξεκαθαρίσαν ότι εμείς ούτε ψήφο εμπιστοσύνης δίνουμε, ούτε ανοχή σε μια τέτοια κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ τι στόχο έχει? Στόχο έχει στις πρώτες εκλογές να πιέσει
τα μικρότερα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ στα δεξιά του και το ΜΕΡΑ25 και το ΚΚΕ στα αριστερά του, ούτως ώστε στις δεύτερες εκλογές να τους θέσει δηλαδή προκαταβολικά πρώτων ευθυνών τους, να πει ότι εγώ θέλω, αλλά αυτοί δεν θέλουν. Επομένως, στις δεύτερες εκλογές που θα είναι η πόλωση έντονη και αυξημένη, να προσπαθήσει να τους λαϊλατήσει εκλογικά με το βασικό επιχείρημα ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, εσείς θα είστε ζημιωμένοι, όχι εγώ. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή με την κυβέρνηση ανοχής. Επειδή έχει βάση αυτό που λες, εάν μπούμε στο επίπεδο των ερμηνεών, τι σημαίνει το κάθε ένα, που οι ερμηνείες δεν είναι μία, σε κάθε τι από ό,τι είπες, έτσι, υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Ναι. Εάν δεν μείνουμε στα γεγονότα, είμαστε για το φρενοκομείο. Δηλαδή, αυτό το οποίο λες, κυβέρνηση με συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει όρο απαράβατο. Όρους. Όρους και όρο για το Βαρουφάκι. Συγκεκριμένα. Μα όλοι λένε όχι σε αυτή την κυβέρνηση. Όχι. Και τα τρία κόμματα λένε όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε όχι. Εννοώ ΚΚΕ, ΜΕΡΑ και ΠΑΣΟΚ. Αν όχι. Μπράβο. Άρα, λοιπόν, οι τρεις λένε όχι. Άρα λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές και να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Χθες ο κύριος Τσίπρας λέει δεν ξέρω κανέναν. Έχει γίνει ο χαμός με τη Δήμητρα, τον Οδυσσέα και τη Δανάη. Εντάξει. Και ο κύριος Τσίπρας λέει δεν αποκλείω κανέναν. Δεν ξέρω, λέει, ποιο είναι το πρόγραμμα. Να πρόσεχε. Εγώ θα πάρω το μέρος. Λένε όμως ότι δεν συζητάνε θέματα νομίσματος. Θα πάρω το μέρος του κύριου Τσίπρα, που λέει ότι δεν μπορεί να βάζει όρους. Δεν μπορεί να βάζει όρους ο κύριος Βαρουφάκης. Το 3% δεν μπορεί να βάζει όρους στο 3%. Ακριβώς. Είναι λογικό. Και μπορεί να βάλει. Πραγματικά δεν έχουμε. Τώρα, Μπάμπη, δεν έχουμε δει στην ιστορία ο πέμπτος ή ο έκτος να βάζει όρους στον πρώτο που θέλει. Συμφωνούμε, Νίκο, όμως αυτό. Άλλο είναι διαφορά. Μπορεί να επιβάλλει όρο ο Χ, κύριος πρώτος ή δεύτερος. Σε κάποιον ο οποίος το πολιτικό του είναι, του κυρίου Βαρουφάκη, είναι το εθνικό νόμισμα, οι κλειστές τράπεζες, οι παράλληλες συναλλαγές και τα δάνεια τα οποία θα γίνουν Οδυσσέας και θα ψάχνουν μια Ιθάκη. Μόνο χιουμοριστική ανταπόκριση που να έχει στην τωρινή πραγματικότητα. Μα είναι μιλάμε επικίνδυνο αυτό που λέει ο κύριος Βαρουφάκη. Το 2015 το ετοίμαζαν, το ξεκίνησαν. Ευτυχώς που το μαζέψαν. Ναι, το μαζέψαν. Αμετανόητος ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν είπε ότι το 2015 ασκήσαμε όμως σωστή πολιτική. Και να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Και να πάω λίγο ξεκινώ. Το 2015, για να μην κοροϊδευόμαστε, τις τράπεζες δεν τις έκλεισε ο Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης ήταν υπουργός του κυρίου Τσίπρα. Αυτά που λέει σήμερα ο κύριος Βαρουφάκης τα έλεγε και το 2015 και τα επιχείρησε και το 2015. Και για γνωστούς λόγους ακριβώς. Αυτά όλα πήγανε μετά στην άκρη. Έγινε κολοτούμπα όμως. Έγινε κολοτούμπα. Άρα δεν δικαιούται δια να λέει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας δεν γνωρίζω το οικονομικό πρόγραμμα του κύριου Βαρουφάκη. Νομίζω ότι κανένας δεν βλέπει πάντως συμβατότητα μεταξύ προγραμμάτων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρεις κάποια κοινά. Μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρεις κάποια κοινά. Μεταξύ τώρα ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ από τη μία πλευρά και ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25, εγώ δεν βλέπω κάποιο κοινό σημείο ιδιαίτερο στα προγράμματά τους. Πήγαμε λοιπόν, αναλύσαμε αυτή την ώρα το τι λέει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Βαρουφάκη. Είναι δύσκολο το θέμα. Για να υπάρχει και κυβέρνηση ανοχής, δεν βγαίνουν και τα κουκιά. Μη γελιόμαστε, αλλά τα ακούμε όλα αυτά. Από την πλευρά όμως της Νέας Δημοκρατίας, τι ακούμε? Να ακούσουμε το απόσπασμα του Πρωθυπουργού για αυτοδυναμία και ερχόμαστε να το σχολιάσουμε. Ξεκάθαρος λοιπόν ότι μέχρι την πρώτη κάλπη debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, μετά τη δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει, που όλα δείχνουν ότι υπάρξει, debate μεταξύ των δύο. Η συνέντευξη χθες των Αντώνης Ρόιτερ, ναι. Βέβαια, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Έχουμε λοιπόν, συνάδελφοι, από τη μια μεριά τον κύριο Τσίπρα, που έχουμε δει την κολοτούμπα, θα το ξαναπώ. Έτσι το είδα εγώ. Την κυβέρνηση των ιτημένων, πήγαμε των μη ιτημένων από δύο ιστορικά στελέχη, ότι δεν είναι ιτημένοι αν έχουμε πάνω από 40%. Πήγαμε χθες στο κεντρικό δελτίο του Α στην κυβέρνηση ανοχής. Και όχι στο κεντρικό δελτίο του Α, από τον κύριο Τσίπρα στην κυβέρνηση ανοχής. Και έχουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, που λίγο μπερδεύτηκα. Διότι τη Δευτέρα το βράδυ στο Αγρίνιο, λέει, εκεί που μιλούσε για το ότι ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, ότι όχι πρωθυπουργός ο Τσίπρας, όχι ο Μητσοτάκης. Ναι, δίνω τα δεδομένα. Είπε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο Μητσοτάκης φορά το κοστούμι της σταθερότητας, ο Τσίπρας μιλά μόνο για κυβέρνηση νικητών. Εμείς όμως λέμε σταθερότητα και πρόοδος από την πρώτη Κυριακή, χωρίς η χώρα να μπει στις περιπέτειες που θέλουν να την οδηγήσουν ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Τι σημαίνει, μιλάει για τον εαυτό του, τι διεκδικεί? Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό να το ακούς.
απίθανο να καταλάβεις πώς μπορεί να συμβεί, ειδικά όταν βλέπουμε ότι αυτή η πρόταση από όταν τη διατύπωσε, μάλλον κακό το έχει κάνει και όχι καλό. Βλέπουμε τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ είτε να μένουν κολλημένα, είτε να έχουν και μια μικρή υποχώρηση. Κοιτάξτε, θα το πω ευθέως. Εγώ μπερδεύτηκα. Γιατί είναι και το ρεπορτάζ μου. Αυτό λέει και η εκτίμησή μου. Θα δείτε, νομίζω ότι σε βάθος χρόνου μικρό θα φανεί. Το ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκης, και καλώς κατά τη γνώμη μου υπό μία έννοια, δεν θέλει να μπει σε κυβέρνηση. Δεν θέλει να μπει σε καμία κυβέρνηση με κανέναν. Και αυτό έχει να κάνει με το μετά τις δεύτερες εκλογές. Γιατί φανταστείτε το σκηνικό μετά τις δεύτερες εκλογές. Θα έχεις ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα έχει τηθεί για 6η-7η φορά. Ο κ. Τσίπρας είναι φανερό από τη στάση και του κ. Δραγασάκη και του κ. Τσακαλώτου ότι θα έχει θέματα με την ηγεσία του κόμματος και θα υπάρξουν διαλυτικά φαινόμενα, διότι θα έχει πάψει πια ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένα κόμμα εξουσίας, το οποίο να μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις την επιστροφή του. Αντιθέτως, θα έχει ένα νέο αρχηγό, τον κύριο Ανδρουλάκη, σε ένα κόμμα το οποίο θα έχει καταφέρει, εάν έχει καταφέρει να κρατήσει ένα αξιοσημείωτο ποσοστό, να μπορέσει να επαναπατρίσει, γιατί μην γελιόμαστε τώρα, ο κύριος όγκος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν παλιοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ναι. Αυτά είναι δεδομένα. Πάντως ο Ανδρουλάκης δεν είπε τίποτα καινούριο, για να είμαστε τώρα δίκαιοι. Δηλαδή, Μπέρδεψε λίγο τον μπερδεμένο που είπε. Όχι, όχι. Πώς δεν είπε. Απαντάω και στο προηγούμενο. Δεν είπε τίποτα καινούριο ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης τι λέει. Λέει, για να μπούμε εμείς σε κυβέρνηση θέλουμε ισχυρό διψήφιο ποσοστό, προγραμματική συμφωνία, ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης πρωθυπουργός και βέβαια κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που έχει βάλει δημόσιο ο Ανδρουλάκης εδώ και δύο μήνες. Δευτέρα το βράδυ τι είπε. Γι' αυτό σου λέω μπερδεύτηκα. Ναι, πώς είπε άλλο πράγμα. Όχι, δεν είπε άλλο πράγμα. Είπε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Είτε με Νέα Δημοκρατία είτε με ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Πες ότι είπε αυτό. Αλλά δεν το είπε. Πιστεύει μία στο εκατομμύριο ότι την Κυριακή το βράδυ 21 Μαΐου μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση. Εδώ προκύπτει από τα νούμερα. Και αν βγαίνουν οι αριθμοί, μα δεν είμαστε μελλοντολόγοι. Άκουσα με λίγο να σου πω, δεν είναι. Να μιλάμε κάποια δεδομένα που έχουμε. Θεωρητικά τα πάντα σημαίνουν και του σπανού τα γένια. Μπορούν να γίνουν. Και του σπανού τα γένια μπορεί να βγουν. Εδώ δεν βγαίνει κυβέρνηση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος. Όχι, μια χαρά βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν στήχαν στην μέτρηση τη. Μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στην απλή αναλογική, μια χαρά κυβέρνηση βγαίνει. Συγγνώμη, έκανα λάθος εγώ. Είναι η μόνη κυβέρνηση που βγαίνει στην απλή μεταξύ αναλογική. Μεταξύ του πρώτου και του τρίτου κόμματος. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ στις πρώτες εκλογές του Μαΐου δεν κάνουν 151. Ανάλογα τα ποσοστά, έτσι. Καλά τώρα, εντάξει. Πάντως δεν είπε αυτό και ο Ανδρουλάκης. Περίμενε, Μπάμπη μου, γιατί δεν είπε αυτό. Πάει παρακάτω αυτό. Χάρη. Τι είπε, τι εννοεί. Σου ξαναλέω, δεν είπε αυτό. Λέει, αφήστε αυτά που λένε και εμείς λέμε αυτό. Ξεκάθαρα. Τι διαφορετικό είπε ο Ανδρουλάκης από αυτά που λέει εδώ και δύο μήνες. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, εσύ αυτό καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι είναι σαφείς οι προϋποθέσεις που έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ και τις έχει βάλει δημόσια. Και αυτές βλέπουμε ότι ισχύουν μέχρι τις 21 Μαΐου, έτσι. Διότι από τις 21 Μαΐου και μετά, προφανώς τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά. Θα έχουμε φρέσκο αποτέλεσμα εκλογών, θα έχουν καταγραφεί οι συσχετισμοί, θα έχουν φανεί οι ισορροπίες και η θέληση του εκλογικού σώματος. Και από εκεί και πέρα στις δεύτερες εκλογές, νομίζω πολλά μπορεί να αλλάξουν. Καλά. Αλλά στις πρώτες εκλογές πρέπει πρώτα να δούμε τους αριθμούς. Δηλαδή, αν βγαίνουν παραδείγματος χάρη οι αριθμοί για μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με 153 βουλευτές και το ΠΑΣΟΚ βάλει προϋπόθεση, ας πούμε, ότι δεν θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης θα σύρει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές για να διατηρήσει την καρέκλα του. Γιατί αυτά λένε στο ΠΑΣΟΚ. Θα επιμείνει ο κ. Ανδρουλάκης. Δικαίωμά του δεν είναι πολιτικά να επιμείνει. Τότε δικαίωμά του και του Μητσοτάκη να πάει σε εκλογές. Να σύρει τη χώρα σε δεύτερες. Δεν μπορείς να σέρνεις τη χώρα όμως συνεχώς σε εκλογές. Και να βαφτεί τον εαυτό δεν μιλάνε μεταξύ του. Δεν μιλάνε μεταξύ του. Μα γιατί να μιλάνε, αφού τον παρακολουθούσε πόσους μήνες. Πώς θα κυβερνήσει. Αφού έχει σε MP3 όλα τα τηλέφωνα του Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν έχει. Παρακολουθήσει τότε. Θα έχει ανεξάρτητη αρχή που. Θα έχει πάψει να τον έχει παρακολουθήσει. Τι θα αλλάξει και θα δεχτεί ο κύριος Ανδρουλάκης να γίνει. Μα είναι δυνατόν ποτέ ο Νίκος Ανδρουλάκης να δεχτεί να συγκυβερνήσει με τον κύριο Μητσοτάκη που τον είχε υπό παρακολούθηση. Σου λέω πάει και ανάποδα αυτό. Πάει και ανάποδα. Να δούμε κάποιες καινούργιες λεπτομέρειες που έχουν προκύψει. Γιατί μέχρι την Κυριακή θα ξέρουμε ποια κόμματα θα πάρουν μέρος εκλογές. Και αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κόμμα του κ. Βελόπουλου είναι πολύ περίεργα. Ναι. Λοιπόν,
Το πρώτο έχει να κάνει με τον Κασιδιάρη, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα σήμερα ότι θα είναι υποψήφιος. Με το δικό του κόμμα. Τι σημαίνει θα αυτό. Θα δούμε αν θα καταθέσει το πρωτοδικείο. Θα καταθέσει. Θα το δούμε. Θα καταθέσει. Μέχρι τώρα δεν έχει καταθέσει, αναμένει το δικαιώριο. Υπάρχει λέω εγώ θα καταθέσει. Ωραία. Τι θα γίνει, αυτό το κόμμα με τη μία ο Άριος Πάγος το πετάει έξω. Γιατί είναι καθαρό. Γιατί είναι καθαρό. Το πετάει έξω. Μήπως είναι κολπάκι αυτό όλο. Έχει διαφήμιση. Όχι, καθόλου. Να πεταχτεί ο Κασιδιάρης έξω και να μπει μέσα το εάν του κυρίου Κανελόπουλου, αφού δεν είναι ο Κασιδιάρης. Και επομένως να στηθεί ένα σκηνικό μεθοδευμένο, ούτως ώστε να μπορέσει το εάν να περάσει το φραγμό του Αρείου Πάγου και να κατέβει σε εκλογές, ξέροντας από πίσω ότι άσχετα τι λένε και πόσο τσακώνονται στο προσκήνιο, ο Κασιδιάρης στηρίζει αυτό. Ναι. Γι' αυτό, κατά την άποψή μου, νομίζω ότι ο Άριος Πάγος δεν θα επιτρέψει ούτε στο εάν να συμμετέχει στις εκλογές. Και αυτό γιατί υπάρχουν πιστήρια ανοιχτής πολιτικής διαπραγμάτευσης και συνδιαλλαγής μεταξύ Κανελόπουλου και Κασιδιάρη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ο κύριος Βελόπουλος, με αυτά τα οποία τα περίεργα που συνέβησαν ξαφνικά στο κόμμα του. Που άλλαξε εκλογικές περιφέρειες σε τρεις βουλευτές, δύο παρελθόντες. Με λίγο γαλάζιο άρωμα, βέβαια. Προσέξτε τώρα, προσέξτε λίγο. Αυτό όλο ανακοινήθηκε από το ανώνυμο δημοσίευμα μιας εφημερίδας, η οποία είχε κάνει ακριβώς το ίδιο το 2014 με το Χαϊκάλη και τον Λαζόπουλο. Τα θυμάστε. Στο Άξιον 24 ο κύριος Μιλωνάκης πάντως κατηγόρησε ευθύτατα τον κύριο. Γιατί, εντάξει, είναι πολλά τα θέματα και κρατήστε ένα απόθεμα, θα ακούσουμε κι άλλα. Αντικειμενικά αυτό που έκανε ο κ. Βελόπουλος, τι εξυπηρετεί, αντικειμενικά λέω εγώ, πέρα από προθέσεις, εξυπηρετεί το σενάριο της αποστασίας. Ναι ή όχι, ναι. Ναι, εάν ισχύει αυτό και με βάση ένα δημοσίευμα πήγε και έκανε ό,τι έκανε, πάει να πει ότι κρίνει ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο αποστασίας βουλευτών του και τους πάει σε άλλες περιφέρειες. Αντικειμενικά λοιπόν. Αντικειμενικά προς τα πού, προς μια δημοκρατία. Θέλω να καταλήξω, κάπου. Μήπως ο κύριος Βελόπουλος, εάν, που εγώ επιμένω, είναι μαθηματικά αδύνατο, προκύψει η δυνατότητα να είναι εκείνο το κόμμα το οποίο θα κάνει αποχή για να προκύψει δυνατότητα κυβέρνησης ανοχής, μήπως είναι ο κύριος Βελόπουλος αυτός. Βάζει θέματα τώρα, βάζει ζητήματα. Πάντως να πούμε, για να κλείσουμε, ότι η ύπαρξη κόμματος Κασιδιάρη που αποκλείεται ή εάν Κανελόπουλου, δηλαδή αν έχουμε 7-κομματική βουλή η αυτοδυναμία πάει περίπατο, ακόμη και στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές πάει περίπατο, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η ανταρσία, η αναστάτωση, ας την πούμε έτσι, στο κόμμα Βελόπουλου είναι κατά τη γνώμη ένα λάθος της Νέας Δημοκρατίας, διότι εάν το κόμμα Βελόπουλου σε δεύτερες εκλογές δεν μπει στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία χάνει ένα βασικό σύμμαχο σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία, γιατί δεν βλέπω κανέναν άλλον. Έχει κοπεί κατηγορηματικά. Το σενάριο Νέα Δημοκρατία Ελληνική Λύση είναι πιθανότατο. Το σενάριο Νέα Δημοκρατία Βελόπουλου δεύτερες εκλογίες, αν δεν έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, είναι το πιο πιθανό. Άρα κάνει λάθος η Νέα Δημοκρατία να υπονομεύει το κόμμα Βελόπουλου. Και τρίτον, ότι πρέπει επιτέλους όμως και να συζητήσουμε και κάτι πιο σημαντικό από τον Κασιδιάρη και τον Βελόπουλο, διότι μπορεί ο Μητσοτάκης να θέλει να συζητάμε για τον Κασιδιάρη, τον Βελόπουλο, τη ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Λαφαζάνη κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πριν δύο μήνες είχαμε 57 νεκρούς στα Τέμπη, έχουμε σκάνδαλο υποκλοπών, έχουμε ακρίβεια, δηλαδή έχουμε σοβαρότερα ζητήματα που αφορούν τη ζωή των πολιτών. Ραντεβού, από το τι θα κάνουν οι βουλευτές του Βελόπουλου. Σήμερα πρόγραμμα παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία. Και στέκεται στα θέματα τα πραγματικά. Το ποιοι δεν θέλουν να συζητάνε για αυτά είναι αυτοί που αισθάνονται ότι τα επιχειρήματά τους δεν είναι ισχυρά. Συνάδελφοι, ευχαριστώ. Καλημέρα.